λαός που δεν έχει ταυτότητα, αυτός ο λαός είναι ευχήρωτος. Δηλαδή πολύ εύκολα τον βάζεις στο χέρι, πολύ εύκολα τον καθοδηγείς, όπως καθοδηγεί δυστυχώς ο βλάχος που έχει τα κοτόπουλα ή τις γαλοπούλες με ένα καλάμι και τους λέει πηγαίνετε από εδώ ή πηγαίνετε από εκεί. Αυτά συμβαίνουν, έχουν συμβεί στην ιστορία και γι' αυτό τα επαναλαμβάνουμε και τα τονίζουμε σήμερα, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνάπτεται με την ύπαρξή μας και κυρίως με την επιβίωσή μας. Επομένως, οι ρίζες οι οποίες προσδιορίζουν αυτά τα στοιχεία μας είναι ρίζες που προέρχονται από την ιστορία. Γι' αυτό και χρειάζεται να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Χρειάζεται να ξέρουμε δηλαδή ποιες είναι οι καταβολές μας. Γι' αυτό και γίνεται μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο τώρα στις δικές μας μέρες, αλλά και αυτό το να ξαναγραφεί η ιστορία φαίνεται πολύ απλοϊκό όταν διατυπώνεται σαν ένα αίτημα, αλλά η παραχάραξη της ιστορίας είναι κάτι το οποίο τελικά αποβαίνει σε βάρος ενός ολόκληρου λαού, ενός λαού ο οποίος όπως ο ειδικός μας έχει κάθε λόγο να καυχάται και να υπερηφανεύεται για την ιστορία του. Είμαστε ένας λαός ο οποίος πάντοτε ευεργετήσαμε την ανθρωπότητα, ένας λαός ο οποίος είχαμε οραματισμούς για τη ζωή αυτή και οι πόλεμοι ακόμα τους οποίους εκάμαμε ήταν πόλεμοι απελευθερωτικοί ή πόλεμοι αμυντικοί. Ο ελληνικός λαός είναι φιλιρινικός λαός. Πάντοτε επίστευε στα όσια και στα ιερά αυτά τα οποία αναγράφονται στην προμετωπίδα της φωλής σας. Αυτά όμως τα όσια και τα ιερά εις τις ημέρες μας γίνεται συνδυασμένη, συστηματική, μεθοδική προσπάθεια να καταλυθούν και ερωτώ να αντικατασταθούν από τι. Ας μας πούν αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν την κατάλυση των βάθρων του πολιτισμού μας με τι άλλο πρόκειται να τα αντικαταστήσουν τα βάθρα αυτά. Δεν βλέπω την αναγκαιότητα να αλλάξει κάτι όταν αυτό το οποίο θα έρθει στη θέση του δεν είναι καν καλύτερο, ούτε καν όμοιο με αυτό το οποίο καταλύεται. Και βεβαίως το γκρέμισμα πάντοτε είναι εύκολο, η οικοδόμηση πάντοτε είναι δυσκολότερο πράγμα. Επί 150 και 70 τώρα χρόνια, όλοι εμείς οι νεοέλληνες μοιάζουμε όσον αφορά το θέμα της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας μας, μοιάζουμε να μην είμαστε τίποτα. Ούτε απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, ούτε σύγχρονοι Ευρωπαίοι, αλλά ένας λαός ο οποίος πυθικίζει άλλοτε προς τη μία κατεύθυνση και άλλοτε προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει να μοιάζουμε με το εκκρεμές που εωρείται. Μια από εδώ, μια από εκεί. Δεν έχουμε μία σταθερότητα στην πορεία μας και αυτό είναι το μεγάλο ελάττωμά μας. Είναι, αν θέλετε, ο δούριος ύπος, ο οποίος τελικά υπονομεύει την ύπαρξή μας. Αλλά θα χρειαστεί, αγαπητοί μου, για να θεμελιώσω αυτά τα οποία λέγω και ιδιαίτερα για να ομιλήσω για τις αρχές της προέλευσής μας και για τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την ταυτότητα για την οποία ομιλώ, θα χρειαστεί να κάνω λίγη ιστορία τώρα και να σας πω, όπως θέλω να πιστεύω, γνωστά πράγματα τα οποία από τη γενική σας παιδεία ασφαλώς γνωρίζετε και τα οποία βέβαια αποτελούν, θα έλεγα, πάγκινα και πασίγνωστα πράγματα, έστω και αν καταβάλλεται και για αυτά μια προσπάθεια να θεωρηθούν ότι υπάγονται στην αναθεώρηση, όπως λέμε, της ιστορίας. Λοιπόν, στο Βυζάντιο καταρχήν η εξελληνισμένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε μια βαθιά επίγνωση των στοιχείων της ταυτότητός της. Οι Βυζαντινοί πρόγονοί μας ήξεραν πολύ καλά ότι η ταυτότητά τους κατά βάση απαρτίζεται από δύο στοιχεία, από τον Ελληνισμό και από τον Χριστιανισμό. Στον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έχουμε την ιστορική συνάντηση του Ελληνισμού με τον Χριστιανισμό. Και από αυτή τη συνάντηση προήλθε αυτή η σύνθεση που είναι γνωστή έκτοτε ως Ελληνοχριστιανισμός ή Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Είναι ένα μόρφωμα της ιστορίας
το οποίο όμως αποδίδει την πραγματικότητα η οποία υπήρχε στο Βυζάντιο και την οποία ζούσαν οι Βυζαντινοί πρόγονοί μας. Εκεί λοιπόν στο Βυζάντιο, από το ένα μέρος το στοιχείο της εθνότητας, δηλαδή το στοιχείο του ελληνισμού αφενός, και αφετέρου το στοιχείο της θρησκείας, δηλαδή του χριστιανισμού, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των στοιχείων τα οποία απαρτίζουν την ταυτότητά μας. Και αν θέλετε, ιδιαίτερα στο Βυζάντιο, έχουμε, θα έλεγα, μία εσωτερική κατήσχυση του θρησκευτικού στοιχείου. Εκεί η Εκκλησία είναι αυτή που διαποτίζει πραγματικά την ζωή των Βυζαντινών κάθε μέρα, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός. Εκεί λοιπόν αυτή η επίδραση της Εκκλησίας είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και, παραδείγματος χάρη, το παλάτι του Αυτοκράτορος ονοματίζεται, λέγεται, Ιερών Παλάτιον. Μέσα, ανάμεσα στη σειρά των Αυτοκρατόρων υπάρχουν και πολλοί, οι οποίοι τελικά απεφάσισαν να πάνε να γίνουν μοναχοί. Και όσοι παρίσταστε, και ασφαλώς έχετε παραστεί στη μεγάλη εορτή και τελετή της Κυριακής της Ορθοδοξίας, που είναι κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή των νηστειών, θα δείτε εκεί κατά την λιτανία η οποία γίνεται για τις ιερές εικόνες, να διαβάζετε από τον λειτουργό ένα απόσπασμα από την απόφαση των συνοδικών, όπως λέγεται, της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όπου εκεί γίνεται μνεία μια σειράς όλης αυτοκρατόρων οι οποίοι αντίλαξαν την βασιλική αλουργίδα, την ένδοξη βασιλική αλουργίδα, με το ταπεινό ράσο του μοναχού. Διαβάζω για σας αυτό το απόσπασμα. Λέει ο ιερεύς: «Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Λέοντος, Αλεξάνδρου, Χριστοφόρου, Νικηφόρου, Ανδρονίκου, Ισαακίου, Αλεξίου και Θεοδόρου», είναι ονόματα αυτοκρατόρων, «των την ουράνιων βασιλείαν της επιγείου ανταλλαξαμένων αιωνία η μνήμη». Έτσι θυμόμαστε πράγματι όλους αυτούς οι οποίοι πράγματι υπήρξαν οι εκφραστές αυτού του δεύτερου στοιχείου της εθνικής και πνευματικής μας ταυτότητος. Μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, η Εκκλησία έπαιζε αυτό το ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων της ταυτότητος των Βυζαντινών. Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης έχουμε κατάλυση της πολιτικής εξουσίας και τότε η Εκκλησία γίνεται και εθναρχούσα. Δηλαδή, το κενό το οποίο παρουσιάζεται στην πολιτική εξουσία, χάρη στα προνόμια τα οποία ο Πορτητής έδωσε στην Εκκλησία, έγιναν ο δούριος ύπος μέσα στα σπλάχνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προκειμένου να διαφυλαχθούν ακέραια και γνήσια όλα τα στοιχεία της ταυτότητος του Έλληνος. Και αυτό, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και μέσα από τους ναούς, μέσα από τις εκκλησίες και μέσα από τα μοναστήρια, πρώτα-πρώτα διεφυλάσσεται η μεγάλη ιδέα. Ποια είναι η μεγάλη ιδέα της εποχής εκείνης? Ήταν η αποκατάσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτό που ο Θρύλος λέει, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έκφραση των ελπίδων ολόκληρου του γένους των Ελλήνων, των υποδούλων δηλαδή Ελλήνων, οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντα ότι πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι αυτά που χάσαμε, από την ελευθερία μας δηλαδή και την ταυτότητά μας, αυτά τα οποία πραγματικά αποτελούσαν τη ζήδωρη άβρα μέσα στην ψυχή του κάθενός από τους υποδούλους αυτούς. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως είχε και την ονομασία και την ιδιότητα του Μιλέτβαση. Μιλέτβαση τουρκιστή σημαίνει εθνάρχης. Αυτόν είχε απέναντί του ο Σουλτάνος ως υπεύθυνο για όλους τους δραγιάδες. Επομένως είχε να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αναλάβει απέναντι του Σουλτάνου να παρέχει εγγυήσεις
ότι το υπήκον, δηλαδή όλοι οι λαοί, οι Έλληνες, οι οποίοι ήσαν κάτω από την εξουσία του Σουλτάνου, θα ήσαν νομιμόφρονες, θα ήσαν ευπηθείς, όπως ακριβώς απαιτούσε το δημόσιο, θα έλεγα, και πολιτικό δίκαιο της εποχής εκείνης. Και γι' αυτό το λόγο είναι άλλωστε γνωστό και το γράφουν οι πιο έγκυροι βυζαντινολόγοι, ότι η Εκκλησία έπαιξε ένα σπουδαιότατο ρόλο σε εκείνη τη δύσκολη εποχή, όπου όλα τα άσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά, όπως λέει ο εθνικός μας ποιητής, αλλά χάρη στην Εκκλησία διαφυλάχθηκαν πράγματι ακέραια αυτά τα στοιχεία της πνευματικής και εθνικής ταυτότητας, τα οποία είναι μεταξύ των άλλων η γλώσσα, η αυτοσυνειδησία, η ιστορία, η παράδοση, όλα αυτά τα οποία συγκροτούσαν την υπόσταση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα είχαν χάσει την αυτεπίγνωσή τους και βεβαίως θα είχαν μεταπηδήσει σε κάποια άλλα στρατόπεδα. Γι' αυτό και ο πολύ ευθύμος γνωστός βυζαντινολόγος, ο Στίβεν Ράνσιμαν, αναφερόμενος στο βιβλίο του «Η Μεγάλη Εκκλησία εν Αιχμαλωσία», σε αυτή την προσφορά της Εκκλησίας στο γένος των Ελλήνων, γράφει: «Σε αυτά τα χρόνια η Εκκλησία τελικά επέζησε και όσο αυτή επεβίωνε, ο Ελληνισμός δεν μπορούσε να πεθάνει». Έτσι λοιπόν, μέσα στα δύσκολα αυτά χρόνια, η θρησκεία μας στάθηκε το εμπόδιο για την σύγχυση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους. Και θα θυμηθώ αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο γράφει ο μεγάλος μας ιστορικός, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, όταν λέει ότι το έθνος του 1821 ήταν το ίδιο και απαράλλακτο το έθνος του 1453. Δηλαδή 400 χρόνια τουρκικής δουλείας δεν είχαν καταφέρει να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα της ταυτότητας των Ελλήνων. Αυτά πίστευαν και το 1821, τα ίδια που πίστευαν το 1453. Και επίσης ο ίδιος μεγάλος μας ιστορικός χρησιμοποιεί μια ωραία εικόνα πολύ γνωστή σε όλους μας. Λέει ότι στα 400 αυτά χρόνια τα δύο στοιχεία τα οποία συνδύωναν, δηλαδή το ελληνικό και το τουρκικό, παρέμειναν άμυκτα όσπερ το είδωρ και το έλεον. Έχετε δει το καντήλι στο σπίτι μας. Από κάτω είναι το νερό, από πάνω είναι το λάδι. Ανακάτωσε τα όσο θέλεις με ένα κουταλάκι, προς στιγμή φαίνεται να ανακατώνονται. Σε λίγο, όταν θα σταματήσει αυτός ο κύκλος εκεί πέρα, το καθένα παίρνει τη θέση του. Κάτω το νερό, απάνω το λάδι. Δεν αναμειγνύονται τα στοιχεία αυτά. Έτσι λέει έφτασε το έθνος στο 1821 να διατηρεί την ακεραιότητά του και την γνησιότητά του σαν να ήταν ανάμεσα στο νερό και στο λάδι. Και πού οφείλεται αυτό? Βεβαίως οφείλεται στη διαφορά της θρησκείας. Η θρησκεία έπαιξε το ρόλο ενός, θα έλεγε κανείς, συνικού τείχους, το οποίο εμπόδισε τους ανθρώπους αλλάζοντας θρησκεία ουσιαστικά να αλλάξουν και εθνικότητα. Και όπως λέγει ο μεγάλος μας καλλιτέχνης και αγιογράφος ο Φώτης Κόντολου και λογοτέχνης επίσης, λέει ότι όποιος χανότανε στα χρόνια εκείνα για την Ορθοδοξία, τελικά χανότανε και για τον Ελληνισμό. Και έχουμε άπειρα τέτοια παραδείγματα, παραδείγματος χάρη οι τσάμιδες, για τους οποίους γίνεται τόσο λόγος τον τελευταίο καιρό. Ξέρετε ότι ήσαν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αυτοί διέως εξισλαμίστησαν, έγιναν δηλαδή γενίτσαροι και αμέσως, ύστερα από λίγο, έχασαν και την εθνική τους συνείδηση. Έπαψαν δηλαδή να νιώθουν και να αισθάνονται Έλληνες. Αυτό είναι ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα από την ιστορία, το οποίο έχει επαναληφθεί μυριάδες φορές. Επομένως, τα στοιχεία της ταυτότητάς μας διαφυλάχθηκαν...